Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές αφού τα πάντα έρχονται στο φως. Το φινάλε της σειράς του Αντένα αναμένεται άκρος ανατρεπτικό, μιας και οι φήμες θέλουν το Δημήτρη να επιστρέφει με σάρκα και οστά στο πλευρό της Άννας που ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Είναι όμως αλήθεια ή πρόκειται για παρέστηση της ερωτευμένης συντετριμένης γυναίκας, με την αυλαία να πέφτει οριστικά για τη σειρά που κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για δύο σεζόν οι φήμες για το τέλος του πιο αγαπημένου ήρωα της, δίνουν και παίρνουν. Αν και βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια τον εισαγγελέα Δημήτρη Μαρκέτο να πετιέται σε κάδο απορριμμάτων νεκρός πια, από το όπλο του Καρέλη, πληροφορίες θέλουν να έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος το θάνατο του ώστε με αυτό τον τρόπο να φτάσει στις αλήθειες που επιθυμούσε να ανακαλύψει. Είναι όμως έτσι? Είναι όντως ζωντανός ο Δημήτρης ή πρόκειται για μία έντονη παρέστηση της θλιμμένης Άννας που έχει καταρρεύσει από το βίαιο θάνατο του αγαπημένου της? Ας δούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε. Η Άννα θεωρείται από την πρώτη στιγμή κύρια ύποπτη για τη δολοφονία του Δημήτρη και έτσι συλλαμβάνεται αμέσως. Αδίκως προσπαθεί να πείσει τους ανακριτές και τους συναδέλφους του άντρα της πως δεν θα μπορούσε ποτέ να του κάνει κακό. Εκείνη την κρατούν και τη φυλακίζουν, κάτι που την οδηγεί σε ακόμα χειρότερη ψυχική κατάσταση. Στο κελί η νεαρή δικηγόρος αναπολύει τη ζωή με τον αγαπημένο της αδυνατώντας να πιστέψει πως έχει φύγει πια από τη ζωή και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Η ίδια γνωρίζει από πρώτο χέρι το πάθος του Δημήτρη για δικαιοσύνη και την προσήλωσή του στο καθήκον παρά τους όποιους κινδύνους συναντήσει στο δρόμο του και πάντα ήλπιζε πως στο τέλος το καλό θα νικήσει. Κι όμως τώρα πρέπει να υπομείνει τις πιεστικές ανακρίσεις ώσπου κάποια στιγμή υποχωρεί και ομολογεί. Όχι βεβαίως τη δολοφονία του Δημήτρη αλλά του Κώστα. Έπειτα από αυτή την ομολογία ο κλοιός γύρω της φύγει ακόμη περισσότερο. Το σχέδιο της Άννας να βγει από τη φυλακή και να παραστεί στη κηδεία του αγαπημένου της δεν πηγαίνει καλά, καθώς την προσποίηση της πως λιποθυμάει αντιλαμβάνεται ο δικηγόρος της που τη συμβουλεύει για το αντίθετο. Παράλληλα όμως, χάρη στο πείσμα των συναδέλφων του Δημήτρη, λεπτομέρειες από κάμερες αξιοποιούνται και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Έτσι, ο αληθινός ένοχος, ο Καρέλης που ετοιμάζεται να φύγει για το αεροδρόμιο, συλλαμβάνεται, ενώ το ίδιο συμβαίνει λίγο αργότερα και με τον Ιάσονα. Τα πάντα έρχονται στο φως. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.